συμπολίτησες, αγαπητοί συμπολίτες, φίλοι και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαι στην ευχάριστη θέση, νιώθοντας ιδιαίτερη τιμή, να ανακοινώσω τη συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής ως υποψήφια βουλευτής του νομού Φλόρινας. Ονομάζομαι Όλγα Καραδάκου, γεννήθηκα στη Φλόρινα και μεγάλωσα στη Γερμανία, καθώς οι γονείς μου υπήρξαν οικονομικοί μετανάστες. Γύρισα στην Ελλάδα στην ηλικία των 14 χρόνων. Τελείωσα το σχολείο στη Φλόρινα και έκτοτε σπούδασα νοσηλευτική. Το μεγαλύτερο κατόρθωμα της ζωής μου όμως είναι οι δύο λατρεμένες μου κόρες. Είμαι υποψήφια σε ένα κόμμα που δεσμεύεται για την προοπτική και την ελπίδα της χώρας μας, του τόπου μας. Το ΠΑΣΟΚ, από την ιστορική του ίδρυση, με τον ηγέτη μας Ανδρέα Παπανδρέου, ως και τον σημερινό μας πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, έχει αποδείξει χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης πως ήταν, είναι και θα είναι πάντα δίπλα στους πολίτες αυτής της χώρας. Τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, απέδειξαν όλα αυτά τα χρόνια με τις πολιτικές τους επιλογές πως είναι κατώτεροι των αναγκών και των προβλημάτων της κοινωνίας μας. Η απόφαση που πήρα βασίστηκε στη θέλησή μου για προσφορά και συνεισφορά για το καλό των γονιών μας, το δικό μας, αλλά κυρίως των παιδιών μας. Η Φλόρινα, εδώ και πολλά χρόνια, βρίσκεται σε τέρμανη υποβάθμιση από λαθασμένες πολιτικές. Θέτω υποψηφιότητα ώστε με την παρουσία μου και τις δυνάμεις μου μαζί με εσάς να αναστρέψουμε τους συσχετισμούς, να διεκδικήσουμε τους μισθούς που μας αξίζουν, να συμβάλλουμε ώστε νέοι μας να μείνουν στο τόπο τους και να είναι παραγωγικοί και όχι να ρημώσουν τα χωριά μας. Να διεκδικήσουμε την αναβάθμιση του νοσοκομείου που μας αξίζει και για να λέμε αλήθειες, το ΠΑΣΟΚ και μόνο το ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο Γεννηματά και τον Παρασκευάδη Ρενό έπλασε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το αγκάλιασε, το στήριξε και στις δύσκολες στιγμές της χώρας το προστάτευσε. Είμαι εδώ για να αγωνιστούμε για τη δίκαιη μετάβαση της απολιγνητοποίησης που τόσο βία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφάρμοσε, με αποτέλεσμα πολλοί συμπολίτες να μείνουν χωρίς δουλειά μέσα σε μία νύχτα. Μαζί θα διεκδικήσουμε τη δημιουργία ενός σύγχρονου δικού δικτύου που θα έχει θετικό αντίκτυπο για τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα. Τον πρωτογενή τομέα που βρίσκεται σε μαρασμό, που ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ούτε του ΣΥΡΙΖΑ στήριξαν έμπρακτα. Το ΠΑΣΟΚ δίνει προοπτική στους νέους αγρότες μέσω ενός προγραμματικού πλαισίου να μείνουν στο τόπο τους και να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Κλείνοντας τη δική μου σκέψη, πάνω απ' όλα βρίσκονται τα νέα παιδιά που ακολουθούν τις επιστήμες. Γι' αυτό πιστεύω στεναρά πως όλοι οι φορείς της Φλόρινας οφείλουν να είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και σε επικοινωνία με τους φοιτητές μας, ώστε να διοχετεύουν τις γνώσεις τους σε όλους εμάς. Είμαι μία από εσάς. Ζω στη Φλόρινα και ξέρω τα προβλήματά της. Μεγαλώνω δύο υπέροχες κόρες μόνη μου και ξέρω τι θα πει να αντιμετωπίσει το άγχος καθημερινά. Είμαι εδώ να συμβάλλω για την καλύτερη ποιότητα ζωής που μας αξίζει. Για την αναβάθμιση και τις ανάπλασεις πανέμορφης Φλόρινάς μας. Η στήριξή σας θα είναι τιμή και κινητήριο δύναμη για μένα. Ο αγώνας δεν σταματά ποτέ. Σας ευχαριστώ θερμά.